Δεν θα σπαταλήσω το χρόνο με ζητήματα πώς ήρθε το πολυνομοσχέδιο, αν ήταν κατάλληλος ο χρόνος, αν εντάχθηκαν μια σειρά άρθρα τα οποία δεν είχαν μπει στη διαβούλευση, γνωστές πρακτικές από το παρελθόντος και η σημερινή κυβέρνηση. Λοιπόν, έχουμε ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο πού στοχεύει, εγώ θα πάρω με βάση την αιτιολογική έκθεση. Με βάση λοιπόν την αιτιολογική έκθεση, όπως λέει η κυβέρνηση, στοχεύει στο να παραχθεί νέος πλούτος και γι' αυτό ακριβώς το λόγο απαιτείται η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η προσέλκυση επενδύσεων. Και τα λέει όλα αυτά γιατί κάνει μια σειρά διαπιστώσεις στην πρώτη σελίδα της ηγετικής έκθεσης. Κάποιες από αυτές τις διαπιστώσεις τις οποίες κάνει η ηγετική έκθεση, η κυβέρνηση δηλαδή, είναι η εξής. Ότι στην Ελλάδα λέει, και το γράφουν αυτό χωρίς να ντρέπονται, όχι μόνο οι σημερινοί, στην Ελλάδα λέει υπάρχει ιδιαίτερα χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Στην Ελλάδα λέει υπάρχουν χαμηλών προδιαγραφών και αποδοχών θέσεις απασχόλησης. Καλά, αυτά από τον ουρανό πέσανε. Ήταν θέλημα Θεού δηλαδή που υπάρχει χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, που υπάρχουν χαμηλές, με χαμηλές αποδοχές και χαμηλών προδιαγραφών θέσεις απασχόλησης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιτία για όλα αυτά? Υπάρχει βεβαίως συγκεκριμένη αιτία. Είναι η επίθεση την οποία δέχτηκαν τα λαϊκά στρώματα την τελευταία δεκαετία και με τις διαδοχικές κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στο βιωτικό επίπεδο των λαϊκών στρωμάτων. Τεράστια, ολομέτωπη επίθεση. Ολομέτωπη με τις μειώσεις στους μισθούς, με τις μειώσεις στις συντάξεις, με τη φοροεπιδρομή την οποία δέχτηκαν τα λαϊκά στρώματα, με τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών και τη μεταφορά της δημόσιας δαπάνης σε ιδιωτική δαπάνη στην υγεία και στην παιδεία, την περαιτέρω εμπορευματοποίηση των σχολείων, του φάρμακου, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Και ταυτόχρονα αυτή η ζούγκλα που επικρατεί στην αγορά εργασίας είναι αποτέλεσμα των νομοθετικών έργων, του νομοθετικού έργου των κυβερνήσεων αυτών, των μνημονιακών μέτρων. Αυτά τα μνημονιακά μέτρα και νόμοι, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν, δεν άλλαξαν, είναι υπεύθυνοι που τσακίζουν τα εργατικά δικαιώματα, που διαμόρφωσαν αυτούς τους μηχανισμούς αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης, μιας εργατικής δύναμης που είναι αναλώσιμη, χωρίς δικαιώματα συγκροτημένα, εργασιακά, συλλογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Για να μπορεί τι να μπορεί να βασιστεί έτσι ο μηχανισμός, ο οποίος αναπαράγει, διευκολύνει την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης, άρα και τη θωράκιση, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός μηχανισμός, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομήρων και την ενίσχυση της κερδοφορίας. Γι' αυτό το σκοπό έγινε. Όλα αυτά τα μέτρα, τα βία, τα οποία αφαίρεσαν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετίων της εργατικής τάξης, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν έρχεται στο σημείο, φτάνουν στο σημείο, να ζητάνε σήμερα την επιοικία του δικαστηρίου γιατί πήραν αυτά τα μέτρα. Όμως αυτά τα μέτρα τα οποία πήραν και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, την εργασιακή ζούγκλα, αξιοποιούνται ως πρόσχημα από μεριάς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ως πρόσχημα για να δώσει ακόμη μεγαλύτερα προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους, δηλαδή να δώσει γη και ύδωρο στο κεφάλαιο, γη και ύδωρο για τις νέες επενδύσεις, αλλά και ταυτόχρονα σε συνδυασμό να κλιμακώσει και την επίθεση ενάντια στα όποια ελάχιστα εργατικά και εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει από τη λέλαπα των προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο στοιχείο αυτού του νομοσχέδιου είναι η συνέχεια, αποτελεί συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νόμο που είναι επενδύος στην Ελλάδα, το αναπτυξιακό της πρότυπο, αποδέχεται, αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτά που γράφονται μέσα, αποδέχεται τη στρατηγική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ανάπτυξη. Γιατί ακριβώς κάνει δικούς της
Νόμους του ΣΥΡΙΖΑ εμβληματικούς, όπως η ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων, όπως την Αναπτυξιακή Τράπεζα και μια σειρά άλλων νομοθετήματα. Δεν τα αναιρεί, τα κάνει δικά της, τα αποδέχεται. Επί της ουσίας, δηλαδή, τι κάνει? Κάνει αυτό το οποίο είχε πει ο διευθυντής του ΣΕΒ στη Γενική Συνέλευση, στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ανοίγοντας τις εργασίες, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε το 68%, υλοποίησε το 68% των ετοιμάτων του ΣΕΒ, άρα απομένει ένα 32% ακόμη. Που αυτό το 32% το υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι επί της ουσίας το οποίο κάνει, δηλαδή, νομοθετεί όσα δεν πρόλαβε να υλοποιήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπάρχει μια κοφαντική αμηχανία από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ. Η κριτική την οποία άσκησε και ο εισηγητής, αλλά και γράφονται, είναι ακριβώς κριτική σε επιμέρους ζητήματα, σε μικροπράγματα, σε φωτογραφικές διατάξεις. Λες και η προηγούμενη κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε φέρνει φωτογραφικές διατάξεις, εξυπηρέτησε επιμέρους συμφερόντων, δεκάδες τροπολογίες που ερχόσατε τελευταία στιγμή, μαύρα μεσάνυχτα. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό κάνει. Εξυπηρετεί συνολικά τα συμφέροντα του κεφαλαίου και δίνει μια μεγαλύτερη αβάντα φωτογραφίζοντας κάποια επιμέρους επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν είναι πρωτότυπο αυτό. Είναι η πρακτική που ακολουθούσαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση. Όπως επίσης, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει όλη αυτή η συζήτηση η οποία αναδεικνύεται ότι υπάρχει δήθεν ανάπτυξη, το είπε ο ειδικός αγορητής του Κινάλ του Πασόκ, με κοινωνικό, λέει, είμαστε υπέρ της ανάπτυξη με κοινωνικό χαρακτήρα και πρόσημο. Είναι το ίδιο ανέκδοτο το οποίο έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ περί δίκαιης ανάπτυξης. Η ανάπτυξη των καπιταλισμών είναι καπιταλιστική ανάπτυξη. Είναι από τα γενοφάσκια της, από την ίδια της τη μήτρα, άδικη ανάπτυξη. Γιατί ο παραγόμενος πλούτος από τους εργαζόμενους, γιατί αυτοί παράγουν τον πλούτο, εκτός και ανεφέρονται καινούργιες θεωρίες, οι εργαζόμενοι παράγουν τον πλούτο, τον ιδιοποιείται το μεγαλύτερο κομμάτι παραγωγής του πλούτου, το ιδιοποιείται ο κεφαλαιοκράτης. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και τεράστια συσσόρευση πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Τεράστια συσσόρευση πλούτου. Σε όλο και λιγότερα χέρια. Οι 50 πιο πλούσιοι, αν δεν κάνω λάθος, ή οι 90, και είναι περίπου αριθμός, ζουν, έχουν τόση περιουσία όσο έχει το 50% του πιο φτωχού τμήματος της ανθρωπότητας. Φανταστείτε, δηλαδή, τι πλούτο συσσωρεύεται σε ελάχιστες οικογένειες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας. Τι είναι αυτό? Έλλειψη αναδιανομής και μηχανισμών αναδιανομής. Μα όποιοι μηχανισμοί τυπικοί αναδιανομής υπήρχαν στο παρελθόν ως αποτέλεσμα της ταξικής σύγκρουσης και ως αποτέλεσμα της ύπαρξης του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, καταργήθηκαν από τη στιγμή που απελευθερώθηκε το κεφάλαιο από το βασικό του αντίπαλο, δηλαδή το σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Και σήμερα αναδεικνύει τον πραγματικό του χαρακτήρα, ότι είναι αδυσόπιτος, ότι τσακίζει τα πάντα στο διάβα του. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο τι κάνει? Δύο πολύ βασικά πράγματα και πολύ σημαντικά. Γη και είδωρ στους επιχειρηματικούς ομίλους για να διαμορφωθεί ένα ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, εντάσσει τη στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις και της ΣΔΙΤ και της συμπράξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να έχουν την ίδια ευνοϊκή μεταχείριση, που επί της ουσίας τι κάνει? Επιταχύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης μια σειρά δραστηριοτήτων και λειτουργιών του δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ, άλλων κοινωνικών παροχών και την εμπορευματοποίησή τους, για να στηριχθούν πια τα συμφέροντα του επιχειρηματία, ο οποίος εντάσσει σε αυτές τις ΔΙΤ των επιχειρηματικών ομίλων. Δεύτερον, επεκτείνει το συντελεστή δόμησης, τον υψηλό συντελεστή δόμησης 0,6% που είναι για τις μεγάλες χαρακτήρες στρατηγικές επενδύσεις και στις μικρότερου χαρακτήρες στρατηγικές επενδύσεις που ήταν 0,3%, δηλαδή διπλασιάζει το συντελεστή δόμηση. Άρα τεράστια παροχή. Επιτρέπεται στην Αττική να δραστηριοποιηθούν επιχειρήσεις αυτές οι λεγόμενες μεσαίας όχλησης σε οργανωμένους χώρους. Άρα νέα κίνητρα.
Ιδιωτικοποίηση του ελέγχου υλοποίησης των σχεδίων. Αυτό το οποίο ζήταγε μόνιμα ο ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ αν κάτι ζητάει διαχρονικά είναι οι έλεγχοι στη φορολογία και στα επενδυτικά σχέδια να περάσουν, να μην είναι αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, αλλά να περάσουν σε χέρια και σε χέρια ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων. Άρα δηλαδή έχουμε τώρα τις μελετητικές ελεγχτικές εταιρείες οι οποίες θα οργανώνουν τα επενδυτικά σχέδια και οι οποίες με τις θυγατρικές ή και ίδιες μαζί ως ελεγχτικές με τον άλλο τους ρόλο θα ελέγχουν την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου που ίδιες εκπόνησαν και που ενδεχόμενα αυτή η ελεγχτική εταιρεία να συνδέεται επιχειρηματικά με την εταιρεία η οποία υλοποιεί το σχέδιο. Άρα τι λέμε, Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Βάζουμε τον ίδιο το λύκο, υποτίθεται για να φυλάξει τα πρόβατα, το δημόσιο συμφέρον. Μα είναι ποτέ δυνατόν να γίνει αυτό? Άρα λοιπόν είναι ένα τεράστιο, μια τεράστια παροχή στους επιχειρηματικούς όμιλους, όπως επίσης και αυτές οι διαδικασίες, αυτή η λογική να αντιμετωπίσουμε λέει τη γραφειοκρατία, όπου επιταχύνονται μια σειρά αδειοδοτήσεις. Αυτή η διαδικασία επιτάχυσης των αδειοδοτήσεων χτυπάει, παρεμποδίζει, δυσκολεύει τα όποια περιορισμένα όρια υπήρχαν στην προστασία είτε των αρχαιολογικών χώρων, άρα και της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς, είτε του περιβάλλοντος. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και για οχλούσες λέει επιχειρήσεις φτάνει πρώτα και μόνο η γνωστοποίηση ότι αυτό το οποίο θα δημιουργήσω μπορεί να οχλεί το περιβάλλον και όχι η άδεια έγκρισης από μεριάς του Υπουργείου. Απλώς να γνωστοποιήσουν. Και άμα το γνωστοποιήσουν όλα καλά. Προχωράει η επένδυση. Και μετά μιλάμε για πράσινη οικονομία, για κλιματική αλλαγή και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως έχουμε και επιμέρους άλλες διατάξεις όπως το ξύλωμα περαιτέρω της κυριακάτικης αργίας και στα κέντρα διανομής. Ένα στοιχείο το οποίο είναι βασικό, το οποίο το είχε πει ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Δραγασάκης, για τους νόμους που σχεδίαζε η κυβέρνηση του Τσίπρα πάνω στο αναπτυξιακό μοντέλο. Ποιο ήταν αυτό? Το μακροχρόνιο πρόγραμμα, το πενταετές πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όσον αφορά το εθνικό σκέλος. Και το οποίο θα εντάσσεται και θα δένει αρμονικά με τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς. Άρα λοιπόν και ακόμη αυτά τα βήματα που έγιναν να προσδεθεί το εθνικό χρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων να δράσει συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ, με τα ευρωπαϊκά δηλαδή προγράμματα, άρα δεν είναι να αποκλειστούν οτιδήποτε έργα δεν περιλαμβάνονται στην επιλεξιμότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που μπορεί να είναι έργα ζωής ή προστασίας της ανθρώπινης ζωής, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπυρικής προστασίας που δεν είναι επιλέξιμα ή ακόμη και επιμέρους προστασία υποδομών που εξυπηρετούν όμως τις λαϊκές ανάγκες. Αυτά πλέον βγαίνουν έξω από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Εθνικού Σκέλους που θα έχει πενταετή διάρκεια. Γιατί αυτό θα σχεδιαστεί και θα υποταχθεί στο αναπτυξιακό σχέδιο. Που το αναπτυξιακό σχέδιο έχει ως προτεραιότητα όχι τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, αλλά τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα οποιοδήποτε μικροκονδύλια δίνονταν για να χρηματοδοτηθούν έργα περιφερειακά ή μικρά, πλέον καταργείται και αυτό μέσα από αυτήν τη διάταξη, την οποία βεβαίως είπα και πριν την προετοίμαζε η κυβέρνηση, προηγούμενη κυβέρνηση και ο κύριος Δραγασάκης. Και επίσης μια σειρά διατάξεις, πάρα πολλές διάσπαρτες, όπου διευκολύνονται οι ιδιωτικοποίησεις. Υπάρχει μια διάταξη μέσα, δεν θυμάμαι ποιο άρθρο, αλλά που λέει το εξής, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο λέει μπορεί να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία και χωρίς αιτιολογημένη γνώμη, δηλαδή πετάνε απ' έξω το πρόσχημα, γιατί ως πρόσχημα λειτουργούσε της αιτιολογημένης γνώμη, την ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας των απορριμμάτων. Είτε είναι της συλλογής, είτε είναι της διαχείρισης των απορριμμάτων. Άρα μία περαιτέρω ακόμη διευκόλυνση της πορείας των ιδιωτικοποίησεων. Το δεύτερο μεγάλο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι τσακίζει, και εδώ αποτελεί ύβρι,
όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ότι θέλουμε να προστατεύσουμε την εργασία. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν το τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων, αυτόν τον οποίο υπογραφή έχει την υπογραφή οι πιο αντεργατικοί νόμοι. Τους έπιασε σήμερα ο πονός, όχι βέβαια, αλλά αντίθετα με πρόσχημα μια σειρά ζητήματα κατεδαφίζουν οτιδήποτε έχει απομείνει από εργατικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν, με τις διατάξεις που περιέχονται στον νόμο, δέχεται ένα συντριπτικό πλήγμα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ειδικά οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Και δεύτερον, ασκείται ένας ασφιχτικός έλεγχος στα συνδικάτα από μεριάς του κράτους της εργοδοσίας. Γιατί το αστικό κράτος είναι το κράτος της εργοδοσίας και όχι των εργαζόμενων. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό δημιουργούν ένα μηχανισμό μόνιμης θωράκισης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και της ανταγωνιστικότητας, συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο τους μισθούς. Γιατί λέει κριτήριο του κάθε μισθολογικής μεταβολής, αυτό που αποδέχθηκε και ο νόμος Βρούτση Αξιόγλου, είναι λέει η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα δηλαδή στην πρέσα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων συνθλίβονται τα μισθολογικά δικαιώματα των εργαζόμενων. Και έτσι λοιπόν προχωράει μια σειρά εξαιρέσεις, όπως την εξαίρεση από την ευνοϊκότερη σύμβαση, την εξαίρεση από την επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου, με όνομα λέει να σώσουμε επιχειρήσεις. Και ποιος θα καθώς βάζει ένα κατάλογο ποιες επιχειρήσεις μπορούν να εξαιρεθούν, αλλά λέει την απόφαση θα την πάρει ο Υπουργός ότι εξαιρείται τάδε επιχείρηση. Καταλαβαίνει λοιπόν πάρα πολύ καλά πόσο λάστιχο θα γίνει και πόσο μεγάλη επιχειρηματική όμιλη θα ενταχθούν σε αυτά. Γιατί το κάνουν αυτό? Ακριβώς για να τσακίσουν τις κλαδικές συμβάσεις και να δώσουν ισχύ στις επιχειρηματικές συμβάσεις, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει μέσα σε εργασιακούς χώρους. Όπου ο Μάρξ είχε πει ότι η δημοκρατία η αστική σταματά έξω από τις πύλες των εργοστασίων. Με τους εκβιασμούς, τις απειλές, την τρομοκράτηση των εργαζόμενων. Ποιος θα καθορίσει λοιπόν τους όρους πόλης της εργατικής δύναμης? Έχει την ίδια διαπραγματευτική ισχύ ο εργαζόμενος με τον εργοδότη? Όχι. Άρα λοιπόν τι κοινωνική συνένεση, κοινωνικός εταιρισμός είναι αυτό τον οποίο τσαμπουνάτε και εσείς όπως και οι προηγούμενοι? Όλοι μαζί μια οικογένεια να καθίσουν ένα τραπέζι να τα βρούμε. Από αυτή λοιπόν την άποψη που οδηγείται, οδηγείται ακριβώς στο να τσακιστεί η όποια δυνατότητα έχει το εργατικό κίνημα με βάση τους δοσμένους σχετισμούς δύναμης να επιβάλλει καλύτερους όρους πώλησης της εργατικής του δύναμης. Και τι εφαρμόζεται επί της ουσίας? Αυτό το οποίο ήθελε ο ΣΕΒ, αυτό το οποίο είπε ο ΩΣΑ, όσα στη μελέτη του για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες μέλη του, είπε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016 έβαλε για τις καλές πρακτικές που ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να επιτευχθεί η μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Και τι σημαίνει λοιπόν ευελιξία στις συλλογικές συμβάσεις? Να μπορεί η επιχείρηση να επιλέγει ποια συλλογική σύμβαση της αρμόζει. Άρα λοιπόν, ακόμη πιο επώδυνοι όροι πώλησης της εργατικής δύναμης. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά θέλετε να βάλετε πόδι, να ελέγξετε ασφιχτικά ως κράτος και ως Υπουργείο Εργασίας τα συνδικάτα. Γι' αυτό βάζει το ηλεκτρονικό μητρό και την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λέει για να αποφασίσουν, είτε για να συμμετέχουν στις εκλογές, είτε για να αποφασίσουν την κήρυξη μιας απεργίας. Και όλο αυτό λέει στο όνομα της δημοκρατίας και της διευκόλυνσης της συμμετοχής των εργαζόμενων. Πολύ σας έπιασε ο πόνος για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Είστε μια κυβέρνηση που εκλέγεται με το 27% και θέλετε να αποφασίσει κάποιος για την απεργία να είναι πάνω από το 51% των εργαζόμενων. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραία. Υποκριτές και φαρισαίοι. Αλλά γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με αυτούς τους τρόπους όσο δυσκολίες υπάρχει για να προκυρθεί μια απεργία γίνονται πλέον μηδενικές. Εκμηδενίζονται. Γιατί θα υπάρχει η εποπτεία και ο έλεγχος της εργοδοσίας μέσω του κράτους της, μέσω του Υπουργού Οικονομικών, μέσω του Υπουργού Εργασίας. Και όλα λέει θα εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Δηλαδή στο τέλος θα πούνε ότι για να γίνει μια συνέλευση σωματείου πρέπει να παρευρίσει ο Υπουργός Εργασίας ή αντιπρόσωπός του. Εκεί θα φτάσουμε στο τέλος. Για να είναι νόμιμοι. Εκεί θα φτάσουμε στο τέλος.
Αυτό που οδηγεί, αυτό βεβαίως οδηγεί στο να υπάρχει ασφιχτικός έλεγχος όλων των συλλογικών διαδικασιών, το χτύπημα των συλλογικών διαδικασιών και ουσιαστικά οδηγεί στην κατάργηση του συνδικάτου στα εργοστάσια. Αυτό οδηγεί, εκεί οδηγεί στην κατάργηση των εργατικών συνδικάτων. Πρωτοβάθμιο και μετά βεβαίως και δευτεροβάθμιο και τα λοιπά. Οπότε ο κύριος Βούρτσης, σπάνια αναφερόμαστε ως ΚΚΕ σε υπουργό προσωπικά, ο κύριος Βρούτσης φλερτάρει στην κυριολεξία και θέλει με κάθε τρόπο να δει το όνομά του δίπλα στο όνομα του κύριου Λάσκαρη, ενός παλιού υπουργού εργασίας, ο οποίος με τον νόμο 330 καφιότανε ότι κατάρει συνταξική πάλι. Αυτό θέλει, ότι ο κύριος Βρούτσης θα καταργήσει τα εργατικά σωματεία. Λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο όμως. Λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Θα έχει την τύχη και ο νόμος του, την ίδια τύχη που είχε ο νόμος του Λάσκαρη. Μην έχετε καμία αυταπάτη, κύριε Υπουργέ. Σας περιμένουν άσχημες μέρες. Γιατί το εργατικό κίνημα είναι αποφασισμένο και το δείξουμε τις δύο απεργίες του. Παρόλο τα εμπόδια τα οποία βάζετε, παρόλο τη συνδικαλιστική μαφία που εσείς καλύπτετε στη ΓΕΣΕΕ, δική σας είναι της συνδικαλιστικής μαφίας. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ είναι η συνδικαλιστική μαφία επί της ουσίας. Στη ΓΕΣΕ, παρόλα αυτά, παρόλα τα εμπόδια, θα τα ξεπεράσει το ταξικό κίνημα. Και δεν πρόκειται να υποκύψει στις δικές της πιέσεις και εκβιασμούς. Και βεβαίως όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σωρευτικά και όχι αποσπασματικά, γιατί ετοιμάζει το νέο ασφαλιστικό που θα είναι ακόμη χειρότερο, θα πάει ένα βήμα παραπέρα το ανταασφαλιστικό νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου. Έτσι λοιπόν είναι μονόδρομος κατά τη γνώμη του ΚΚΕ η σύγκρουση για το λαό, για το οργανωμένο ταξικό κίνημα με αυτή την πολιτική. Για να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, για να υπάρχει περίπτωση ανάκτησης των απολειών, αλλά πάνω απ' όλα να προετοιμαστεί ο λαός μας για την τελική αναμέτρηση με τον πραγματικό υπεύθυνο που είναι το καπιταλιστικό σύστημα και το κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν τα αδιέξοδα του συστήματος του οποίου υπηρετείται είναι υπαρκτά και αυτά τα αδιέξοδα σήμερα είναι το φάντασμα που πλανείται πάνω από την καπιταλιστική οικονομία. Και ποιο είναι αυτό, είναι η επιβράδυση της διεθνής οικονομίας. Είναι η όξη των αντιθέσεων ανάμεσα μεγάλα υπεριαλιστικά κέντρα. Είναι η υπερσυσσόρευση τεράστιου πλούτου, ο οποίος δεν βρίσκει ποσοστό κερδοφορία για να μπορεί να επενδυθεί. Γι' αυτό ακριβώς δανείζεστε με αρνητικά επιτόκια. Φανταστείτε σε τι σημείο φτάσαν οι καπιταλιστές να δανείζουν τα κράτη με αρνητικά επιτόκια. Γιατί ακριβώς θεωρούν πιο σίγουρη τοποθέτηση των χρημάτων. Και ενώ υπάρχουν ευκαιρίες, όπως λέτε, για επένδυση. Γιατί υπάρχει ακριβώς αυτή η τεράστια υπερσυσσόρευση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και έφτανε μια απλή ανώμαλη προσγείωση ενός tour operator για να γίνουν τριγμοί σε αυτό που λέτε ατομομηχανή που ονομάζατε όλοι εσείς και βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας στον τουρισμό. Φανταστείτε με μεγαλύτερες συνέπειες τι έχει να γίνει. Αυτό είναι η πρόκληση λοιπόν η οποία υπάρχει. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρόκληση ενός συστήματος το οποίο σαπίζει, τα οποία τα δίνει τα πάντα όλα για τη σωτηρία του κεφαλαίου και τα κέρδη του, που συσσωρεύει τεράστια πλούτη σε όλο και λιγότερα χέρια και καταστρέφει αυτό το σύστημα που υπηρετείται, παραγωγικές δυνάμεις και παραγωγικές πηγές, αναδεικνύοντας μια τεράστια διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στις δυνατότητες. Από την αξιοποίηση των παραγωγικών πηγών της έρευνας και της τεχνολογίας και της επιστήμης με τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν πλατεία λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν η διέξοδος για το λαό είναι μία και μοναδική. Εμείς λέμε. Κύριε Καλαθόπουλο, είναι... τελειώνω με δύο κουβέντες, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Η διέξοδος για το λαό λοιπόν είναι ο σχεδιασμός όλων των παραγωγικών πηγών, όλων των παραγωγικών δυνάμεων, η απελευθέρωση της ανάπτυξης της έρευνας και της τεχνολογίας και το ξεπέρασμα των ανισομετριών με κίνητρο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι το κέρδος. Έτσι λοιπόν αυτός που εμποδίζει να οργανωθεί η οικονομία με βάση το κίνητρο των αναγκών είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία και οι καπιταλιστικές εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής. Άρα λοιπόν η κοινωνική ιδιοκτησία και αποδέσμευση την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποτέλεσμα της ανατροπής του συσχετισμού δυνάμει και την ανάδειξη στην εξουσία της εργατικής τάξης αποτελεί μονόδρομο πλέον για το λαό μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή μου.